Πρώτη συνταγή για σήμερα, μοσχαράκι λεμονάτο. Μία πεντανόστιμη, θρεπτικότατη και πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Πραγματικά, με το που ξέρεις ότι έχεις στο σπίτι μαμά μοσχαράκι λεμονάτο, λες αυτό το φαγητό θέλω να το δοκιμάσω. Σήμερα θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο από αυτά που έχετε δοκιμάσει, γιατί θα δώσουμε σημασία στη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το μοσχάρι λεμονάτο θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι κιλότο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, μάτζινο στιμιά, 1 κρεμμύδι, 2 καρότα, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, χυμό από 2 λεμόνια, 1 λίτρο νερό, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκια ρίγανη, ξύσμα από 2 λεμόνια, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό και 1 κουταλιά της σούπας άνηθο. Για το ρύζι θα χρειαστούμε 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 καρότο, 1 στικ σέλερι, 1 φρέσκο κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη φρέσκια, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού μάτζινο στιμιά, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 500 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι βρασμένο, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 κρεμμύδι φρέσκο και ξύσμα από 1 λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα μυρωδικά, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε το μοσχαράκι μας από το ψυγείο. Και σας έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να σας το λέω, ότι καλό είναι όταν έχουμε τέτοιες συνταγές να κόβουμε το κρέας μόνοι μας στο σπίτι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Φανταστείτε ότι το κρέας αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένο. Πού είναι εκτεθειμένο? Είναι εκτεθειμένο μόνο στην επιφάνεια. Οπότε, άμα έχει βακτήρια, υπάρχουν μόνο στην εξωτερική επιφάνεια. Άμα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια ή ακόμα και κοιμά, τα βακτήρια πάνε παντού. Οπότε, θέλουμε να εκμηδενίσουμε τις πιθανότητες να αρχίσει να χαλάει το κρέας μας. Δεν θέλουμε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο, πάντα μα πάντα παίρνουμε το κομμάτι και το διαχειριζόμαστε μόνοι στο σπίτι. Λοιπόν, θέλουμε μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και πάμε να κόψουμε το κρέας μας. Μπορείτε να πάρετε ό,τι κομμάτι σας αρέσει. Από σπάλα, κιλότο, ακόμα και ποντίκι. Απλά το μόνο που αλλάζει είναι ότι ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο χρόνο ψησίματος. Δηλαδή, αν βάλουμε ποντίκι, εκ των πραγμάτων θα ψήσουμε άλλη μισή ωρίτσα με μία παραπάνω το φαγητό μας. Εγώ έχω βάλει κιλότο, είναι σχετικά άλυπο κρέας, αλλά σε αυτή τη συνταγή δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, πολύ εύκολα κόβουμε το κρέας μας. Εδώ. Για να κόψετε το κρέας σας θέλετε ένα πολύ καλό μαχαίρι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα μαχαίρι που θα το πάρετε μια φορά, δεν πρόκειται να ξαναγοράσετε μαχαίρι. Το μόνο που θέλει, ίσα ίσα κάποιες φορές, ένα καλό μαχαίρι, να κάνουμε 2-3 φορές έτσι, για να καθαρίσει το μαχαίρι, όχι για να κονιστεί. Δεν ακονίζουμε το μαχαίρι, επειδή ουσιαστικά τα νερά που έχει πάνω εξατμίζονται και ίσως να στομώσει λίγο το μαχαίρι, το μόνο που κάνει το μασάτι είναι να καθαρίζει το μαχαίρι. Τώρα, κόβουμε μικρά κομματάκια εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα που κόβεται το κρέας. Αν είναι καλό το μαχαίρι, το κρέας είναι πολύ εύκολο στην ακοπή. Είναι σαν βούτυρο, το βλέπετε. Απλά κουμπάς το μαχαίρι και κόβεται. Εδώ. Τέλεια. Μοσχαράκι είναι πάρα πολύ ωραίο κρέας. Αρκεί να ξέρουμε κάθε φορά πώς το χρησιμοποιούμε και τι φτιάχνουμε το μοσχαράκι. Τώρα, έχω το κρεατάκι μου. Θα ρίξω λίγο αλεύρι στο κρέας. Για να μπορέσω να κάνω ένα μοσχαράκι λεμονάτο, πρέπει να σκεφτώ πώς θα δώσω τη σάλτσα μου. Προκειμένου να δένω στο τέλος με ρού ή με διάφορους τρόπους, καλύτερα είναι να δέσω εξ αρχής με έναν τρόπο το μοσχαράκι μου. Και αυτό το πετυχαίνουμε με το αλεύρι. Το αλεύρι που βάζουμε εδώ πέρα, ουσιαστικά το βάζουμε γιατί θέλουμε να δέσει τη σάλτσα μας. Και επειδή θα κάνουμε μια πολύ γευστική λεμονάτη σάλτσα, θέλουμε να δέσει καθώς ψήνεται το φαγητό μας. Και ανακατεύουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά το αλευράκι μας εδώ. Και θέλουμε να ρίξουμε λαδάκι στο τηγάνι μας. Ρίχνουμε το λαδάκι μας εδώ. Θέλουμε να καίει η κατσαρόλα για να χρυσαφίσει το κρεατάκι μας. Θέλουμε να κάνει κρούστα το κρέας. Οπότε, χωρίς παραπανίσιο αλεύρι, μόνο αλεύρι έχει το κρέας μας. Ρίχνουμε μέσα, βλέπετε,
Θα παραπανήσω αλεύρι. Θα αφήνω στον μπολ. Και πάμε να δώσουμε ένα ωραίο χρώμα. Τώρα, θα γυρίσω λίγο το κρεατάκι μου. Εδώ, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Δεν γυρνάμε όλη την ώρα, θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα, θέλουμε να δώσει γεύση στο κρέας. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα να μαρινάρουμε το κρέας μας. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζινο στιμιά, που είναι ένας συνδυασμός μαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών, που είναι το μυστικό της γεύσης για όλα σας τα φαγητά. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Έτσι όπως είναι, ανοίξτε τη συσκευασία και ρίξτε περίπου μία κουταλιά κοφτή της σούπας. Εδώ. Εδώ είμαστε. Αυτό. Με το που ρίξουμε τη μάτζινο στιμιά, ανακατεύουμε να πάει παντού. Και επειδή σοτάραμε στην αρχή με το αλεύρι, θέλουμε να ρίξουμε ουσιαστικά τα καρικεύματα λίγο πιο μετά. Να πάρει πρώτα χρώμα το κρέας και μετά ρίχνουμε τα υπόλοιπα. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας, εδώ. Εσείς εννοείτε πως σε περίπτωση που δεν κόβετε πολύ γρήγορα, καλό θα ήταν όλα αυτά τα στάδια να τα έχετε έτοιμα από πριν. Ψιλοκομμένο το κρεμμύδι σας και ψιλοκομμένο το καρότο. Μην τυχόν και σας καεί το κρέας, καταλαβαίνετε. Οπότε ρίχνουμε και το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε ξανά εδώ με το που ρίξουμε το κρεμμύδι. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει το κρέας. Έχει βοηθήσει και το αλεύρι και η μάτζινο στιμιά. Και ήρθε η ώρα για το καρότο. Εδώ κόβουμε τις άκρες. Και όπως σας έχω πει, στο καρότο εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ και τη φλούδα. Οπότε κόβω στα τέσσερα. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και απλά σε μικρά κομματάκια. Πρέπει να βάλουμε και λίγο κρεμμύδι και λίγο καρότο. Τα χρειαζόμαστε στη συνταγή, γιατί θέλουμε λαχανικά. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα στο καρότο μία σκελίδα σκόρδο. Λεπτές φετούλες, εδώ. Και κάνω ξανά ένα ανακάτεμα. Είναι πολύ σημαντικό στη συνταγή αυτή να προσέξετε να μην βάλετε πολύ αλεύρι στην αρχή. Γιατί άμα βάλουμε πολύ αλεύρι, δηλαδή βάλουμε έξτρα αλεύρι από αυτό που απορρόφησε το κρέας μας, το αλεύρι στην αρχή θα καεί και ίσως να χαλάσει το αποτέλεσμα από το φαγητό μας. Όπως είδατε και εγώ, έβαλα ακριβώς όσο αλεύρι χρειαζόταν το κρέας, καθόλου παραπάνω. Οπότε, τώρα ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρουμε την κατσαρολίτσα μας. Πώς? Ρίχνουμε μία δάφνη και ρίχνουμε το κρασάκι μας. Το κρασάκι πάει μέσα. Ανακατεύουμε και με το που εξατμιστεί τελείως το κρασάκι μας, χυμό από δύο λεμόνια. Που αυτό είναι σχετικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο και παραπάνω, άμα το λεμόνι δεν έχει ζουμάκι. Αυτά είναι πολύ ζουμερά. Ουχου! Μπορεί και να βάλω λιγότερο από δύο. Κοιτάξτε εδώ πόσο βγάζει. Είναι φανταστικό. Αυτό το λεμόνι αξίζει πραγματικά τα λεφτά του. Θα βάλω 1,5. Στη συνταγή θα γράψω 2, γιατί σιγά μην βρείτε τόσο ζουμερό λεμόνι. 2 θα βάλετε εσείς. Και στη συνέχεια θα δούμε αν χρειάζεται παραπάνω λεμόνι στο τέλος. Στο τέλος πάντα, γευόμαστε λίγο, βλέπουμε αν χρειάζεται λίγο λεμονάκι και προσθέτουμε γιατί θέλουμε να έχει λεμονέ για γεύση. Οπότε το λεμόνι παίζει, το βάζετε ανάλογα με τα γούστα σας. Τώρα, ρίχνω το νεράκι μου εδώ. Θα προσθέσω λίγη φρέσκια ρίγανη. Άμα δεν έχετε φρέσκια ρίγανη, μπορείτε να ρίξετε λίγο φρέσκο θυμάρι. Και άμα δεν έχετε τίποτα απ' όλα, θα ρίξετε λίγη ξερή ρίγανη. Εντάξει. Απλά θέλω να βάλουμε λίγο έτσι μεσογειακό χαρακτήρα και να το κάνουμε λίγο πιο ελληνικό το φαγητό. Είναι ένα ελληνικό φαγητό, μας αρέσει πάρα πολύ. Η φρέσκια ρίγανη ουσιαστικά θα δώσει αυτό το ωραίο άρωμα που θέλουμε. Καπακώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε να πολυβράζει, θέλουμε σιγά σιγά να βράζει και σιγοβράζουμε για περίπου μια μισή ωρίτσα. Βλέπουμε βέβαια, άμα χρειάζεται λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, ανάλογα με το κρέας που έχουμε πάρει. Όπως σας είπα, μπορείτε να πάρετε και άλλα κομμάτια κρέατος να χρησιμοποιήσετε. Άμα είχαμε ποντίκι, σίγουρα θα χρειαζόταν μισή ώρα παραπάνω. Άμα είχαμε μία σπάλα, θα χρειαζόταν
15-20 λεπτά λιγότερο. Το συγκεκριμένο κομμάτι που πήρα εγώ θέλει τουλάχιστον μία μισή ώριτσα. Σε μία μισή ώριτσα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο και θα ετοιμάσουμε ένα ριζάκι για να το σερβίρουμε. Το κιλότο ξεκινάει από τον τελευταίο σπόνδυλο της ράχης και φτάνει μέχρι το οστό της λεκάνης, από τα πιο λιπαρά κομμάτια του μοσχαριού. Κατάλληλο για κιμά, ψητό κατσαρόλας, κοκκινιστό και για φούρνο. Κομμένο σε φέτες, ψήνεται στη σχάρα ή σε αντικολλητικό τηγάνι. Και το μοσχαράκι μου είναι έτοιμο, Παναγία μου. Ειλικρινά, άμα μυρίσετε σε αυτό το σημείο, θα καταλάβετε πόσο νόστιμο είναι. Αλλά θέλουμε να σερβίρουμε με κάτι ωραίο το μοσχαράκι μας. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε σκέτο ή με μία σαλάτα. Θέλουμε ένα καλό υδατάνθρακα. Γι' αυτό το λόγο θα ετοιμάσω ένα γρήγορο ριζάκι. Θέλω μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και έχω μπόλικα λαχανικά. Συνήθως σε ένα τέτοιο ριζάκι βάζουμε λαχανικά που μας έχουν περισσέψει. Τα αξιοποιούμε με έναν τέτοιο τρόπο για να κάνουμε πάρα πολύ γευστικό το ριζάκι μας. Και βέβαια για να ζωντανέψουμε τα λαχανικά μας. Οπότε έχω λίγο πιπεριά κόκκινη, λίγο πράσινη. Εδώ. Ένα καρότο. Εμένα μου αρέσει το σέλερι και το φρέσκο κρεμμυδάκι και όλα αυτά θα τα ψιλοκόψω. Κοιτάξτε. Θέλω να ψιλοκόψω τα λαχανικά γιατί θέλω να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα στο τηγάνι. Άμα τα χοντροκόψω, στο τέλος τα λαχανικά μου θα είναι ομά. Γι' αυτό το λόγο κοιτάξτε πόσα λεπτά που τα κόβω. Και εδώ το ίδιο θα κάνω και με τις πιπεριές. Καίει το τηγάνι μου, αρχίζει ζεσταίνεται καλά. Εδώ. Τώρα θα μου πείτε, άμα μπορείτε να βάλετε στο μοσχαράκι ντομάτα, μπορεί κάποιος να ρωτήσει. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα ήταν λεμονάτο. Το λεμονάτο, το μοσχαράκι δεν ταιριάζει ντομάτα. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε. Οι πιπεριές μας είναι σχεδόν έτοιμες. Εδώ. Και για το καροτάκι, επίσης το ίδιο. Πρέπει να προσέξουμε να το κόψουμε μικρά-μικρά κομματάκια. Δεν θέλουμε να είναι μεγάλα κομμάτια και να έχει διαφορά με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, εγώ με τη φλούδα, το έχουμε ξαναπεί, θα κόψω 2-3 φετούλες. Εδώ. Και όπως είναι. Εδώ και εδώ. Μπατόνς. Μικρά στικάκια. Και όσο πιο λεπτά μπορούμε. Εδώ. Αρχίζετε να δουλεύετε το μαχαίρι σας περισσότερο. Ένα σωστό κόψιμο στα λαχανικά πάντα μας κάνει το φαγητό πιο νόστιμο. Σε περίπτωση που τα κόψουμε μεγάλα, ενώ δεν χρειάζεται να κόψουμε μεγάλα τα λαχανικά, τότε θα αναγκαστούμε να παραβράσουμε όλο το φαγητό μας. Κάτι που είναι πολύ λάθος. Σε περίπτωση που τα χτυπήσουμε στο μπλέντερ, καταλαβαίνετε ότι χάνουν όλη τους την ουσία και είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα. Τώρα, ελαιόλαδο στη τηγανάρα. Και μην το παρακάνετε, γιατί και τα λαχανικά και το ρύζι θέλουν λιπαρά. Δεν έχουν καθόλου λιπαρά. Οπότε αυτό που δεν έχουν συνήθως τα φαγητά είναι αυτό που απορροφάμε περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, λίγο λαδάκι στην αρχή. Θα ρίξω τα λαχανικά μου. Εδώ. Τέλεια. Τι άλλο θα βάλω? Θα βάλω λίγη φρέσκα ρίγανη, πάλι. Σε περίπτωση που δεν έχετε φρέσκα ρίγανη, ξαναλέω, βάζετε ξερή ρίγανη ή θυμαράκι, ό,τι σας αρέσει, αλλά βάλτε λίγα μυρωδικά. Είναι αμαρτία να μην βάλουμε. Πάω. Θα ρίχνω μέσα και μία κουταλιά του γλυκού ματζινοστιμιά. Εδώ. Τώρα, σοτάρω καλά. Και θα βάλω σε αυτή τη συνταγή λίγο βουτυράκι. Επιτρέψτε μου να κάνω έτσι λίγο την υπερβολή. Ξέρω ότι έβαλα ελαιόλαδο, αλλά το βούτυρο θα το βάλω για συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να μου δώσει αυτό το άρωμα που έχει. Δεν το βάζω ποτέ στην αρχή όταν θέλω να σοτάρω δυνατά λαχανικά, γιατί το βούτυρο καίγεται. Το βούτυρο τι θα κάνει? Το βούτυρο ουσιαστικά με το που σοτάρω τα λαχανικά μου, γιατί θέλω να σοτάρω και να μην είναι τραγανά, αλλά να μην είναι τελείως ομά, ουσιαστικά τι θα κάνει? Θα ντεγκλασάρει το τηγάνι μου, θα το σβήσει. Κοιτάξτε, εδώ. Καθώς θα σβήσει το τηγάνι μας, θα βοηθήσει στο να βράσουν περισσότερο τα λαχανικά μας και πιο γρήγορα. Τώρα, στη συγκεκριμένη συνταγή θα βάλω λίγα αρωματικά στο τέλος, το μοσχαράκι, το λεμονάτο. Έχω μαϊντανό, άνηθο και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Αυτά όλα θα τα ψιλοκόψω, εδώ. Φρέσκο κρεμμυδάκι θα το κόψω λίγο πιο λεπτό. Δεν θέλω να έχει έντονη γεύση από φρέσκο κρεμμύδι. Ίσα ίσα να υπάρχει μία αίσθηση
φρεσκάδας, εδώ. Τα κοτσάνια δεν τα θέλω, πάνε στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να βάλω στο τηγάνι μου το ρύζι. Εδώ. Ρίχνουμε και το ριζάκι μέσα. Έχω βράσει λίγο μπασμάτι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ρύζι σας αρέσει. Και εδώ πέρα θα κάνω τώρα ένα ωραίο ανακάτωμα. Πανέμορφο. Βουτυράκι, λαδάκι, λαχανικά. Πολύ θρεπτικό αποτέλεσμα. Τώρα, ξύσμα από λεμόνι. Θέλω ξύσμα από 2 λεμόνια στο λεμονάτο μου. Και ξύσμα από 1 λεμόνι στο ριζάκι μου. Κάνουμε ένα φαγητό λεμονάτο, οπότε όλη η αίσθηση θα είναι η ίδια και από τη γαρνιτούρα και από το φαγητό μας. Και εδώ αυτό. Και όπως είπα, πρέπει να ελέγξουμε κιόλας άμα χρειάζεται λίγο παραπάνω λεμονάκι και όχι το φαγητό. Αυτό θα γίνει ευθύς αμέσως, αφού ρίξω το ξύσμα. Να πάρω ένα κουταλάκι, να δοκιμάσω άμα θέλει λίγο παραπάνω λεμόνι. Εδώ. Πω πω. Τέλειο. Το μπασμάτι είναι λευκό μακρύ κοκορίζι από την Ινδία, το οποίο γίνεται αφράτο και αρωματικό όταν μαγειρευτεί. Είναι άριστο συνοδευτικό για κρέας, ψάρι και για όλα τα πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Σβήνουμε το μάτι μας, σβήνουμε το μάτι μας. Ρίχνουμε τα περισσότερα μυρωδικά στην κατσαρόλα μας με το λεμονάτο. Ρίχνουμε λίγα μυρωδικά στο ριζάκι μας, εδώ. Και τώρα θα κρατήσω λίγα ακόμα μυρωδικά για να σερβίρω από πάνω φρέσκα στο φαγητό μου. Ανακατεύω, εδώ. Και έχω μία ωραία πιατέλα. Θα ρίξω πρώτα το ριζάκι μου. Είναι φανταστικό. Παναγία μου. Το ριζάκι μας είναι όλο εδώ. Και βέβαια θα ρίξουμε το υπέροχο λεμονάτο από πάνω. Ανακατεύουμε τα μυρωδικά να πάνε παντού. Και προσέξτε πώς ανακατεύετε, μην σπάσουμε το κρεατάκι γιατί είναι εύθραυστο. Κοιτάξτε εδώ. Θα το κάνω έτσι για να φανεί καλύτερα. Εδώ. Παναγία μου. Πανέμορφο. Τη δάφνη δεν τη χρειαζόμαστε. Την αφήνω στην άκρη. Και έχω λίγα ακόμα μυρωδικά από πάνω, όπως σας είπα. Λίγα, δεν θέλουμε πολύ. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ρίξετε φρέσκο ελαιόλαδο. Πιστέψτε με, εδώ είναι όλη η διαφορά. Λίγο πιπεράκι. Και βουαλά. Για το μοσχάρι λεμονάτο. Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Έπειτα, το σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με ελαιόλαδο, σε δυνατή φωτιά, από όλες τις πλευρές, μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε την οστιμιά και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, το καρότο σε μικρά κυβάκια, το σκόρδο σε λεπτές φέτες και ανακατεύουμε. Βάζουμε τη δάφνη, σβήνουμε με το κρασί και αφού εξατμιστεί, ρίχνουμε το χυμό από τα λεμόνια, το νερό και τη φρέσκια ρίγανη. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για μια μισή ώρα. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό, τον άνηθο και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε το ξύσμα από τα λεμόνια, τα μισά μυρωδικά, αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ανακατεύουμε. Για το ρύζι, ψιλοκόβουμε την πράσινη, την κόκκινη πιπεριά, το καρότο, το σέλερι και το κρεμμύδι. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τα λαχανικά. Προσθέτουμε τη ρίγανη, το θυμάρι και την οστιμιά. Στο τέλος, βάζουμε το βούτυρο, το βρασμένο ρύζι μπασμάτι και το ξύσμα από το λεμόνι. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Σερβίρουμε το ρύζι μπασμάτι, βάζουμε από πάνω το λεμονάτο μοσχαράκι, γαρνίρουμε με τα μυρωδικά, ρίχνουμε ελαιόλαδο και πιπέρι. Και όσο ακόμα χνίζει το φαγητό σας, φροντίστε να δοκιμάσετε.
Παναγία μου. Θα καείτε, αλλά σίγουρα θα σας αρέσει. Είναι φανταστικό, είναι τόσο ελληνικό. Νομίζω πως και με τη γαρνιτούρα που κάναμε έτσι λίγο, το κάναμε λίγο πιο μοντέρνο. Και οπωσδήποτε χρειάζομαστε ένα καλό υδατάνθρακα από κάτω για να συνοδεύσει αυτό το φαγητό. Γιατί έχουμε μια τέλεια πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη από το μοσχάρι. Έχουμε ένα τέλειο υδατάνθρακα, πολύ ισορροπημένα λιπαρά, οπότε είναι το τέλειο γεύμα.